Τους 190 ιχνηλάτες, οι οποίοι καθημερινά ξεκινούν μια ασταμάτητη κούρσα και έναν διαρκή αγώνα προκειμένου να προλάβουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα την ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων πριν διασπαρεί ο ιός, παρουσίασε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Η ιχνηλάτηση είναι τα τείχη που σηκώνουμε για να προστατεύσουμε το σύστημα υγείας, ανέφερε ο κύριος Χαρδαλιάς. Δεν ισχύει ότι υπάρχουν ορφανά κρούσματα άνω του 80%, υπόθηκε και στη Βουλή, στη συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Συγχαίεται με ΑΙ η επιδημιολογική αρχική διερεύνηση που κάνει ο ΕΟΔΗ στα κρούσματα για το που έχουν αρχικά κολλήσει, με τη μετέπειτα διαδικασία ιχνηλάτησής του. Το 92,3% των κρουσμάτων ιχνηλατείται αρκούντος διοξειδικά, τόσο αυτοί όσο και τις επαφές τους. Και θα πρέπει να πω ότι ακόμα και χωρίς σαφής ένδειξη, πολλές φορές οι παραδοχές των αλγορίθμων μας είναι οριζόντιοι και δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια μεγάλων διαρροών σε σχέση με τον όγκο και την ποσότητα των ανθρώπων που προχωράμε σε απομόνωση ή των δομών που αναγκαζόμαστε να κλείσουμε. Και αυτό έχει γίνει από την αρχή της κρίσης και αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πραγματικά τι ακριβώς συστήνει το ECDC. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτή τη συζήτηση περί 30-100.000. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμο θα ήταν 3.000 ιχνηλάτες αυτή τη στιγμή για να ιχνηλατήσουν 1.400 κρούσματα. Και δεν ξέρω και σε τι παραμέτρους βασίζει το ECDC. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμα και στην ημέρα που είχαμε το ρεκόρ των 3.350 κρούσματων, οι 190 ιχνηλάτες μας χρεώθηκαν μεσοσταθμικά 18 περίπου υποθέσεις ο καθένας, τις οποίες τις ολοκλήρωσαν σε διάρκεια 10 με 14 ώρες, ο καθένας και μέσα στο πρώτο 24ωρο. Προχωρώντας σε λεπτομέρειες για το έργο των ιχνηλατών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για 190 εξαιρετικά στελέχη που καθημερινά δουλεύουν πολύ σκληρά, πολύ υπεύθυνα και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά και αποτελούν ένα πολύ καλό παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη. Τι κάνουν αυτοί οι 190 ιχνηλάτες είναι το ερώτημα. Η Υπηρεσία Ιχνηλάτησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα αναλαμβάνει να ιχνηλατήσει τα κρούσματα των περιστατικών που είναι θετικοί εντός Ελλάδος. Η δεύτερη ομάδα αναλαμβάνει τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας από τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα. Η βάρδια ουσιαστικά ξεκινά από τις 6 το απόγευμα, όπου έρχεται η λίστα του ΕΟΔΗ με τα θετικά ημερήσια κρούσματα. Από εκεί και πέρα, τα περιστατικά μοιράζονται ισόπωσα στους ιχνηλάτες, οι οποίοι και έρχονται σε επικοινωνία με τα κρούσματα προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, να μάθουν για τις στενές επαφές τους, τις οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσουν εξίσου και να τους απαντήσουν σε όποια απορία τους. Κάθε βάρδια έχει περίπου 60 άτομα, ενώ το τελευταίο τηλεφώνημα σε κρούσμα γίνεται στις 11 με 12 το βράδυ. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατανέμονται στην καταγραφή ή εκδίδουν βεβαιώσεις για τις εργασίες θετικών κρουσμάτων. Έτσι, οι ιχνηλάτες ουσιαστικά θα τηλεφωνήσουν σε όλα τα θετικά κρούσματα που θα ανακοινωθούν σε μία μέρα, αλλά και στις στενές επαφές τους, οι οποίες κατά μέσο όρο είναι περίπου 5.